Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, τι να κάνω, μου μπήκε το δαιμόνιο για να σας ευχαριστήσω για τη συνδρομή στο κανάλι, για τους 10.000 συν που έχω φτάσει, και επειδή είχαμε και πάρα πολύ καιρό να βγάλουμε προσφορά, τώρα που είναι καλοκαίρι και ο κόσμος θα ξεκινήσει, θέλει να πάρει την άδειά του και να πάει, σκεφτήκαμε με τον κύριο Ιούλιο να σας ευχαριστήσουμε ακόμα περισσότερο. Βέβαια το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια, είναι περιορισμός αριθμός των κομματιών, είναι πεντάδες τα σετ, έτσι. Και ξεκινάω με την πρώτη προσφορά, το ευχαριστώ νούμερο 1 για τους 10.000, το Magnum, το Olympus, έτσι, το 420 το καλάμι, το έχω ξαναπαρουσιάσει, το ξέρετε, το δούλεψα και κάτω στο νησί, άριστες εντυπώσεις έχω από αυτό, μητούλα λευκή φαίνεται μέσα στο σκοτάδι, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5 οδηγοί, απίστευτο καλάμι, το έχω ξαναδείξει, υβριδική μύτη, έτσι, competition cardboard, είναι μια χαρά καλάμι. Το καλαμάκι αυτό είναι, όπως λέω, 420 μήκος, 180 max γραμμάρια πετάει, και το συνδυάζω με ένα πάλι αγαπημένο μηχανισμό, το DTA το 60, πολύ καλός μηχανισμός, έπαιζε άξια μπάλα με το τρίνι το καλάμι μου κάτω. Και το απίστευτο είναι ότι 66 το καλάμι, 65 ο μηχανισμός, 131 το σύνολο, 5 σετάκια, και επαναλαμβάνω, 5 σετάκια υπάρχουν, έτσι, προσφορά από το κατάστημα στα 105 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη προσφορά καλοκαιρινής καταιγίδας, όπως λέω εγώ, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Για το μηχανισμό που θα με ρωτήσουν πολλοί, αν και το έχω ξαναπεί, είναι ένας μηχανισμός 60, 4,5:1 το Gia Ratio, 12 κιλά φρένα και ρολεράκι με επικάλυψη τιτανίου, το βλέπετε, κονοϊδές, ό,τι και να γίνει θα καταλήξει η μπομπίνα μπετονιάκι πάνω. Χωρητικότητα, θα σας πω και τη χωρητικότητα, γιατί και αυτό το ρωτάνε, έτσι, 0,30 420 μέτρα, 0,35 410, 0,40 240 μέτρα. Λοιπόν, κάτω στο νησί που ψάρευα, τη δεύτερη φορά που δεν έκατσα πάρα πολύ, και την πρώτη φορά τους είχα δει, αλλά τη δεύτερη φορά μιλήσαμε με έναν Ιταλό και έναν Εγγλέζο, που έκανα απίστευτες βολές χρησιμοποιώντας καλάμια πολύ καλύτερα από αυτά που είχα εγώ μαζί μου, αλλά αυτό που έμαθα από αυτούς είναι ότι δεν χρειάζεται να φορτώνετε τα μορτέρ σας με μεγάλου διαμετρήματος πετονιά. Αυτό που χρειάζεται είναι, για να κάνετε επιτυχημένες μακρινές βολές, εκτός ότι το μορτέρ πρέπει να σας δίνει τη δυνατότητα να είναι για μακρινή βολή, βάλτε πετονιά, εμπιστευτείτε με και ακούστε με σε αυτό που σας λέω, βάλτε πετονιά 0,28, 0,31, φορτώστε 400 μέτρα απάνω και βάλτε ένα shock leader μπροστά 60, καμιά 15 μέτρα, και όταν θα κάνετε τη βολή σας, ειδικά σε παραλίες που δεν υπάρχουν εμπόδια, βάλτε ένα παράμαλο ακόμα και 2 μέτρα, ναι, μην το φοβηθείτε. Και όταν θα κάνετε τη βολή, το μυστικό, αυτό που είδα με τα μάτια μου να γίνεται, και εγώ με τον τρόπο που έριχνα, έπιανα 80 μέτρα χωρίς να ζορίζομαι, έτσι, και χωρίς να κάνω τεχνική βολή, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιταλός και ο Εγγλέζος, χρησιμοποιούσαν, εγώ έβαζα βαρύδι 80, όπως σας έδειξα, έτσι, με τα φτερά, το είδατε στο βίντεο άλλωστε. Λοιπόν, και το τριπλαράκι μπροστά, το τερματικό μου με το φλωτεράκι, και δούλεψε άψογα. Λοιπόν, αυτό που είδα και με παραξένεψε, αλλά είδα ότι είχε απόδοση, ήταν 2 μέτρα, έτσι, μια οριά συν παράμαλο, 0,40 αγκίστρι 2, γιατί αυτοί βάζανε σχεδόν
ένα κομμάτι τόσο φαραώ απάνω, πηγαίνε για μεγαλύτερα ψάρια. Την πρώτη βραδιά κάτι βγάλανε, αλλά ήταν λίγο μακριά. Καλό κομμάτι, γιατί έγινε ολόκληρο σούσουρο. Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε πάλι εκεί, ήταν άτυχη. Λοιπόν, δεν είχε ψάρια, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτό που είδα ήταν η βολή τους, γινόταν ως εξής. Έβαζαν βαρύδι 140 γραμμαρίων και το φέρναν το σύσι να κολλήσει το βαρύδι εδώ πάνω στην κορυφή. Δηλαδή δεν άφηναν καθόλου κενό εδώ πάνω. Και η βολή του καλάμιου γινόταν ως εξής. Κρατώντας το καλάμι ανάποδα, το μηχανισμό προς τα κάτω και πατώντας την πετονιά με τον αντίχειρα, η βολή τους ήταν ημιπεριστροφική και αυτή η κίνηση, το καλάμι είναι έμενε απάνω και η βολή τους γινόταν με αυτή την τροχιά. Απογειωνόταν προς τα πάνω. Οι βολές οι δικές μου που γινόντουσαν πάνω από το κεφάλι και με το καλάμι κατά αυτόν τον τρόπο είχαν μια τροχιά πολύ πιο χαμηλή και κατέληγαν πιο μπροστά. Όταν δοκίμασα κάποια στιγμή με το Trinity και με το Magnum, που πείτε το όπως θέλετε, αλλά είναι κάποια καλάμια τα οποία σου εμπνέουν εμπιστοσύνη από την αρχή που τα πιάνεις στα χέρια, και αυτά τα δύο καλάμια, ναι, η αλήθεια αυτή είναι, με εμπνέουν εμπιστοσύνη, όπως και το παλιό το τορπίντο, το επισκευασμένο, ναι, και αυτό πολεμάει άξια, έτσι. Λοιπόν, δοκίμασα αυτόν τον τρόπο τη βολή, ξεπέρασα βλέποντας τις προηγούμενες βολές μου τουλάχιστον 20% με το ίδιο βαρύδι. Και αναρωτήθηκα, μα είναι δυνατόν, μήπως ήταν ο αέρας από πίσω, μήπως ήταν έτσι, μήπως ήταν γιουβέτσι. Τη δεύτερη φορά δοκιμάζοντας με όλα τα καλάμια, είδα ότι όντως είχα μεγαλύτερη απόδοση σε μήκος βολής. Αυτά είχα να σας πω. Συγγνώμη, σας κουράζω. Αν σας αρέσει, like. Δεν σας αρέσει, δεν γουστάρει να βλέπετε τη φάτσα μου, dislike. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η διεύθυνση του μαγαζιού είναι Αθηνά 48 στην Αθήνα, ελαφρώς διαγώνιο από το κέντρο, το Δημαρχείο των Αθηναίων, 150 μέτρα από την Ομόνια, το σταθμό του μετρό, έτσι. Και το τηλέφωνο του μαγαζιού είναι 210-33-128-47. Να είστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους και καλές χελώνες. Γεια σας.